Την ώρα που οι μαύροι και ανασφάλιστη εργασία όπως και εργοδοτικές αυθαιρεσίες έχουν ξεπεράσει κάθε αρνητικό ρεκόρ με τεράστιες επιπτώσεις στους εργαζόμενους, αλλά και στη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, τέτοιου είδους αποφάσεις αποτελούν πρόκληση τεράστιου μεγέθους και είναι ένα ακόμη δωράκι στην ανεξέλεγκτη εργοδοσία. Αυτή τη φορά πρόκειται για την κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και τμήματων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του ΣΕΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση είχε διαμηνήσει πως θα προχωρήσει στην αναβάθμιση των επιθεωρήσεων εργασίας. Αν το κλείσιμο της επιθεώρησης εργασίας στην Πιερία και σε άλλους νομούς το θεωρούν αναβάθμιση, ας το εξηγήσουν οι βουλευτές του νομού μας, τους εργαζόμενους της Πιερίας, οι οποίοι δεν θα έχουν που να καταγγείλουν τη συνεχής παραβιάση της εργατικής νομοθεσίας και την εργοδοτική αυθαιρεσία. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει και να μην προχωρήσει το απαράδεκτο σχέδιο της κατάργησης υπηρεσιών του ΣΕΠΕ στην Πιερία, που παρά τις ελλείψεις προσωπικού προσφέρουν σημαντικό έργο. Αντιθέτως, να προχωρήσει άμεσα στην επιπλέον στελέχωση και ενίσχυσή τους, με μέσα και αρμοδιότητες, ώστε και οι έλεγχοι στην αγορά εργασίας να αυξηθούν και το ΣΕΠΕ να ασκεί πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό ρόλο και έργο, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης. Παράλληλα, καλεί τους βουλευτές του νομού να πατήσουν πόδι και να μην επιτρέψουν να κλείσουν τα γραφεία της επιθεώρησης εργασίας κοινωνικό και τεχνικό τμήμα στο νομό Πιερίας, επισημένοντας ότι θα έχουν τεράστια ευθύνη αν το επιτρέψουν.